Δεν ξέρω πραγματικά για πόσο θεωρεί η κυβέρνηση ότι θα μπορεί να συνεχίσει να νομοθετεί με τη Βουλή στην καραντίνα. Και δεν θεωρούμε ότι είναι επαναφορά στην κανονικότητα οι μεταμεσονύχτιες συνεδριάσεις της Επιτροπής. Σε λίγο θα πέσουμε και στην αυστηρή σύσταση του κυρίου Χαρδαλιά να μην κυκλοφορούμε μετά τις 12 και αμέσως μετά το επόμενο πρωί να συνεδριάζουν οι φορείς. Δεν ξέρω αν τέλος πάντων θεωρείτε ότι αυτό είναι επιστροφή στην κανονικότητα και αν με αυτόν τον τρόπο θεωρείτε ότι θα συνεχίσουμε να περνάμε μια σειρά τέτοια σοβαρά νομοθετήματα. Μετά την επιλογή της κυβέρνησης να νομοθετήσει το περιβαλλοντικό τερατούργημα που έσπευσε να το φέρει πριν προλάβει να βγει ο κόσμος από το σπίτι για να θάψει κάτω από το χαλί τις σοβαρές αντιδράσεις που υπάρχουν, συνεχίζεται το ίδιο έργο και στη μεταναστευτική νομοθεσία. Συνεχίζεται με το παρόνομο σχέδιο προς το χειρότερο η πολιτική για το προσφυγικό μεταναστευτικό, πολιτική που εντείνει τον εγκλωβισμό στη χώρα, με ταυτόχρονη καταστολή και καταπάτηση δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών, πολιτική που μετατρέπει τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και σταδιακά όλη τη χώρα σε σιδερόφρακτες φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παράδειγμα των νέων κλειστών δομών στο Κλειδί και στη Μαλακάσα δείχνουν το δρόμο. Είναι η πολιτική που ανέστειλε για ένα μήνα το δικαίωμα της κατάθεσης αιτήσεων ασύλου και παράλληλα για όλο αυτόν τον κόσμο που στηβάχτηκε χωρίς καμιά προοπτική στις διάφορες δομές, η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα προληπτικό μέτρο για τη διαφύλαξη της υγείας και αυτών των προσφύγων μεταναστών και των εργαζομένων στα κύτταλα και για τις άλλες δομές, αλλά βέβαια και για τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών, μετατρέποντας και διευρύνοντας τους κινδύνους για διαμόρφωση σύγχρονων κρεματόριων. Και ενώ δεν διστάζεται να παραβιάσετε με τις επί των χείρων συνεχιζόμενες νομοθετήσεις τα δικαιώματα και προστατευτικές αρχές, έστω στο βαθμό που δίνονται από το διεθνές δίκαιο, ακόμα και αυτή την ίδια τη Σύμβαση της Γενέβης ή συμβάσεις για τα δικαιώματα των παιδιών, την ίδια ώρα που επικαλείστε τη δέσμευση της χώρας και επιδιώκετε την εφαρμογή της απαράδεκτης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία ή μιας άλλης εξίσου ή και περισσότερο επικίνδυνης συμφωνίας, με βάση και αυτά που εξήγηλε και τις επιδιώξεις που εξήγηλε ο Υπουργός σε τηλεοπτικές συνεντεύξεις, όταν η συμφωνία αυτή την έχει στείλει προπολού στα ζήτητα η τουρκική κυβέρνηση. Είναι η ίδια πολιτική που χαράχθηκε και ακολουθήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τώρα συνεχίζεται, γίνεται βέβαια ακόμα πιο αντιδραστική από τη σημερινή κυβέρνηση. Κύριε Υπουργέ, γυρίσατε κυριολεκτικά εν μέσω πανδημίας στον τόπο του εγκλήματος, στα νησιά που μετατρέψατε σε εμπόλεμες ζώνες με τις αυταρχικές αποφάσεις και τις επιτάξεις του προηγούμενου διαστήματος, και που όλο αυτό το διάστημα αφήσατε κυριολεκτικά στην τύχη τους, αφού για τα κήτη των νησιών δεν φάνηκε να σας ενοχλεί ο υπερπληθυσμός και ο συνωστισμός ευάλωτων ανθρώπων, ούτε φροντίσατε για ουσιαστικά μέτρα προφύλαξης της υγείας τόσο αυτών όσο και των τοπικών κοινωνιών. Και είναι πρόκληση πραγματικά να παρουσιάζετε ως επίτευγμα τη για πρώτη φορά μετακίνηση από τα νησιά του 5% των χιλιάδων που παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες. Και πραγματικά καταντάει εμπεγμός ότι σπεύσατε να εγκαινιάσετε τα ανεξωτερικά ιατρεία στο κήτη της Μόριας, που δεν έγιναν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έγιναν με πρωτοβουλία τσίπα της αρμοστίας του ΟΗΕ, ξεκίνησαν, στελεχώθηκαν αρχικά από εθελοντές γιατρούς και μέχρι τώρα παραμένουν ουσιαστικά απούσα η κυβέρνηση από την ανάγκη για γενναία ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας, για 24-ωρη λειτουργία ιατρίων και στα κέντρα, στα ΚΙΤ, αλλά βέβαια και όποιες εξαγγελθήσεις από την κυβέρνηση ενίσχυση του ΕΣΥ στο νησί, μεταφράστηκε σε 12 προσλήψεις, από τις οποίες κανένας από αυτούς δεν ήταν γιατρός. Όχι μόνο αγνοείτε την ανάγκη για απεγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών, αλλά έρχεστε ξανά με το νομοσχέδιο
να νομιμοποιήσετε ουσιαστικά την απόφασή σας για κλειστά πολυδύναμα κέντρα κράτησης στα νησιά, διονύζοντας και οξύνοντας ακόμα περισσότερο τη διαμορφωμένη εκρηκτική κατάσταση, όταν σε αυτά θα συνυπάρχουν οι νέοι εισερχόμενοι, οι ευάλωτοι, ανήλικοι, όσοι έχουν απορριφθεί αιτήσεις τους, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο εκρηκτικό μείγμα. Έρχεστε μάλιστα να γενικεύσετε τα κλειστά κέντρα και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Όλο το νομοσχέδιο, με ελάχιστες εξαιρέσεις που αφορούν τους ευάλωτους, για τους οποίους είχατε περάσει άφηλες ρυθμίσεις στο προηγούμενο νομοθέτημα του Νοεμβρίου και προσπαθείτε κάπως να στρογγυλέψετε με το παρόν νομοσχέδιο, είναι σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση. Προβλέπει νέες καταπατήσεις δικαιωμάτων, καινούργιες συντμίσεις προθεσμιών και μειώσει το χρόνο έκδοσης αποφάσεων, ενώ διευρύνει το καθεστώς της κράτησης για ακόμα περισσότερες κατηγορίες. Και για τα ανήλικα συνόδευτα παραμένουν πολλές προβληματικές διατάξεις, όπως αυτή για παράδειγμα της κατάργησης του τεκμηρίου ανηλικότητας που παρήχε την αναγκαία προστασία μέχρι να αρθούν οι όποιες αμφιβολίες για ανήλικα παιδιά, για την ηλικία των παιδιών, να τα μεταχειρίζονται με τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα. Αλλά ακόμα και αυτός ο διαχωρισμός των αρχών που είναι αρμόδιες αφενός για την προστασία των ασυνόδευτων με τη δημιουργία της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Μεταναστευτικής και απ' την άλλη την εκπροσώπησή τους να παραμένει στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας, δεν κατανοούμε πόσο αυτή η διάσπαση των αρμοδιοτήτων διευκολύνει την αντιμετώπιση προβλημάτων μιας τόσο ευαίσθητης κατηγορίας ανθρώπων. Προβλέπει ακόμα το νομοσχέδιο μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς των εργαζομένων στην υπηρεσία ασύλου, με τη δημιουργία μάλιστα και ομάδας εργασίας που θα δουλεύει χωρίς στήριση ωραρίου, χωρίς κυριακές και αργίες, την ίδια ώρα που το Υπουργείο προχώρησε στην απαράδεκτη απόλυση 17 έμπειρων συμβασιούχων εργαζομένων, που είχαν βέβαια και την απαραίτητη εμπειρία που χρειάζεται σε τέτοιους τομείς. Αλήθεια, δεν κατανοούμε πώς περιμένετε και σε ποια κατεύθυνση ή μάλλον φανταζόμαστε προς ποια κατεύθυνση θέλετε να είναι η επίσπευση των διαδικασιών, όταν αντί για την απαραίτητη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και τις προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, συνεχίζεται αφενός την ανακύκλωση της ανεργίας και τις ολιγόμενες συμβάσεις και απ' την άλλη συνεχίζεται μια βιομηχανία μετακλητών στο Υπουργείο, όπως και οι ίδιοι οι σύλλογοι των εργαζομένων του Υπουργείου καταγγέλνουν. Μάλιστα, η σύσταση μητρών βοηθών χειριστών ασύλου, αποτελούμενη και από ιδιώτες νομικούς, αποτελεί μια ευθεία παρέμβαση τόσο στην δουλειά των εργαζομένων στην υπηρεσία ασύλου, αλλά και στο ίδιο το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα των αποφάσεων. Ταυτόχρονα, με τις πιεστικές προθεσμίες που εισάγει το παρόν νομοσχέδιο, την αύξηση του όγκου των υποθέσεων που εξετάζονται από τις επιτροπές προσφυγών, όπως και τη διεύρυνση των περιπτώσεων που θα εξετάζονται σε μονομελή σύνθεση, το νομοσχέδιο στρώνει το έδαφος για μια βιομηχανία απορριπτικών αποφάσεων καρμπών, αφού δεν θα είναι δυνατή με αυτούς τους όρους η ουσιαστική εξέταση των αιτήσεων. Εισάγει το νομοσχέδιο και μια σειρά άλλα εμπόδια με οδυνηρές συνέπειες για την πορεία των αιτημάτων ασύλου, όπως αυτό της πλασματικής επίδοσης, που είχε ήδη ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σήμερα γίνεται πραγματικά κανόνας, δημιουργώντας κάποια υποτίθεται τεκμήρια γνώσης των αποφάσεων που δεν διασφαλίζουν στην πραγματικότητα ότι ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση των αποφάσεων, ή ακόμα και η πρόβλεψη για διερμηνία σε γλώσσα που ευλόγως θεωρείται ότι κατανοεί ο ετών και όχι στη γλώσσα που πράγματι μπορεί να υποστηρίξει και να συνοηθεί, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε απώλεια του δικαιώματός του για προσωπική συνέντευξη, αν δεν μπορεί να κατανοήσει και δεν ομιλεί, για παράδειγμα, την επίσημη γλώσσα της χώρας καταγωγής του, πράγμα πολύ σύνθες σε αυτούς τους πληθυσμούς. Τα ζητήματα αυτά, μαζί και μια σειρά άλλα στα οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα και στην κατάρθων συζήτηση, τα καταγγέλνει και η ίδια η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων και ζητάει την απόσυρσή τους. Επίσης, πραγματικά προβληματίζει,
έχει τεθεί το ερώτημα από όλη τη μεριά της αντιπολίτευσης, ότι προχωράτε σε αυτή τη σύσταση των απόρριτων μυστικών κονδυλίων και στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Συνεχίζεται μια πολιτική που ακολούθησαν βέβαια όλες τις κυβερνήσεις, δεν είναι καινούριο, με τα λεγόμενα μυστικά κονδύλια που διαχειρίζονταν όμως κυρίως τα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας. Τώρα εισάγεται μια τέτοια ρύθμιση και στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, μάλιστα με τη δυνατότητα ο Υπουργός να διαθέτει τα κονδύλια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Πραγματικά θέλουμε να μας εξηγήσει η κυβέρνηση την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ρύθμισης. Δεν ξέρουμε αν σκοπεύετε με αυτά να χρηματοδοτήσετε πολιτικές όπως ήταν τα παράδεκτα πλωτά φράγματα που θέλετε να εγκαταστήσετε στο Αιγαίο. Θεωρούμε ότι κατά τη γνώμη μας και με βάση όλα τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τώρα η κυβέρνηση ότι αυτού του είδους η απόφαση εντάσσεται στη γενικότερη λογική αντιμετώπιση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος, κυρίως ως ζητήματος ασφάλειας, με κλιμάκωση της καταστολής και με στρατιωτικά μέσα, με τη συνδρομή Frontex και του ΝΑΤΟ, με παράνομες επαναπροωθήσεις στο όνομα της αποτροπής κλπ. Και γι' αυτό επιδιώκεται τέλος πάντων και τέτοιου είδους μυστικές διαδικασίες. Μια πολιτική βέβαια που ξεκίνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ όσο αυξάνονταν τα κύματα των ξεριζωμένων και τώρα βέβαια εσείς την απογειώνετε. Την ίδια στιγμή όμως που η κυβέρνηση πετάει στα κέντρα κράτησης τους ξεριζωμένους, στο ίδιο νομοσχέδιο προωθεί μια σειρά ρυθμίσεις διευκόλυνσης ξένων μεγαλοεπενδυτών για άδειες διαμονής και χρυσή βίζα σε αυτούς και τις οικογένειές τους. Ενισχύεται με το νομοσχέδιο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και το κεφάλαιο στον τομέα της υγείας, με τον ιατρικό τουρισμό και θρησκευτικό τουρισμό, με την παροχή φτηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού χωρίς κατοχυρωμένα δικαιώματα, τα οποία διευκολύνεται με αυτός που έχετε βαφτίσει τέλος πάντων ως άμεστους εθελοντές μια σειρά απλήρωτων ασκούμενων πρακτικάριων από Αυστραλία και Καναδά και βέβαια και άλλου είδους διευκολύνσεις με γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες και θεωρήσεις εισόδου των Αμερικανών υποτρόφων του Ιδρύματος Fulbright, γνωστού για την προσπάθεια ξεπλήματος των υπεριαλιστών. Προφανώς βέβαια στο σχέδιο της άμβλης του αντιαμερικανισμού, αντιυμπεριαλισμού στην πραγματικότητα, που ανέβηκε βέβαια σε νέα επίπεδα την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα συνεχίζεται αμύωτη με μεγαλύτερη ένταση. Για αυτή τη μερίδα του πληθυσμού, οι δυνατότητες και οι διευκολύνσεις για τη διαμονή του στη χώρα είναι αστήρευτη. Αντίθετα, καταργείται και μάλιστα αναδρομικά από 1η-1η του 20, μια ρύθμιση που έχει ήδη δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική, η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε όσους έχει απορριφθεί τελεσίδικα η αίτηση διεθνούς προστασίας τους, αλλά παραμένουν στη χώρα και δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μια στρατιά ανθρώπων χωρίς χαρτιά και δικαιώματα εκτεθειμένους σε πολλαπλούς κινδύνους. Ακόμα και για ανθρώπους των οποίων έχει αναστολή η απέλαση, καταργείται αυτή τη δυνατότητα διαιωνίζοντας ουσιαστικά για αυτούς την κράτηση και διαιωνίζοντας τα αδιέξοδα. Γίνεται καθαρό για ακόμα μια φορά ότι και η μεταναστευτική πολιτική έχει καθαρά ταξικό πρόσημο. Θεωρούμε ότι όλες οι αλλαγές που εισάγονται με το παρόνομο σχέδιο είναι προς σε αντιδραστική κατεύθυνση. Θα αναφερθούμε αναλυτικά και στην κατάρθρον συζήτηση και βέβαια είναι δεδομένο ότι θα καταψηφίσουμε το νομοσχέδιο της αρχής.